Το ΚΚΕ στήριξε τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εισπύρωσης σε 13 περιφέρειες της χώρας και σε 262 δήμους. Με καθαρό λόγο, μιλήσαμε για το χαρακτήρα αυτών των εκλογών και από την αρχή θέσαμε το πολιτικό περιεχόμενό τους. Σε έναν, θέλετε, σιωπητήριο, κατά τη γνώμη μας, που είχαν κηρύξει τα υπόλοιπα αστικά κόμματα για αυτές τις εκλογές, και είναι πολύ χαρακτηριστικό και το πώς διαμορφώθηκε ο δημόσιος διάλογος προεκλογικά. Ούτε debate έγινε. Από τη συμμετοχή, αν το θέλετε, ευνοήθηκε το ΚΚΕ, διότι είχατε έναν μηχανισμό. Σε αυτό λοιπόν, το καθαρό πολιτικό μήνυμα που εμείς δώσαμε, θεωρούμε και παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον θετικές διεργασίες που γίνονται στη συνείδηση ευρύτερων στρωμάτων των εργατικών και λαϊκών τμήματων, με άνοδο των ποσοστών του ΚΚΕ, πανελλαδικά και σε δήμους, στην περιφέρεια της Αττικής, που είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, έχουμε μια σημαντική άνοδο. Έχουμε πολλούς κομμουνιστές που περνάνε στο δεύτερο γύρο. Η άνοδος των ποσοστών του ΚΚΕ μέσα από τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εισπύρωσης σε όλες τις περιφέρειες και στους περισσότερους δήμους της χώρας, με ενιαίο χαρακτήρα, με συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο, κατά τη γνώμη μας εκφράζει θετικές διεργασίες στην να σταθεροποιείται ένα ρεύμα αμφισβήτησης μιας κυρίαρχης πολιτικής που εφαρμόζεται, ασκείται και από τους δήμους και τις περιφέρειες. Γιατί και σε σχέση και με το ρεπορτάζ που βλέπαμε μέχρι τώρα, απέναντι και στον Μπακογιάννη, απέναντι και στο Χαρδαλιά, όπως όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι και τώρα, θα είναι πραγματικά μόνο η Λαϊκή Εισπύρωση. Η δύναμη αυτή που ασκεί πραγματικά 100% μαχητική αντιπολίτευση από τη σκοπιά των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων. Γιατί ακούμε εδώ για αυτοδιοικητικά κριτήρια κτλ. Κτλ. Αλλά έχουμε κυριολεκτικά χάσει το λογαριασμό ποιον στηρίζει ποιον, τις μεταπηδήσεις από το ένα ψηφοδέλτιο στο άλλο και στην περιφέρεια της Αττικής και στους δήμους κτλ. Και στις κεντρικές πολιτικές επιλογές και στις περιφέρειες ή στο Δήμο της Αθήνας, το μεγαλύτερο Δήμο της χώρας. Όλοι μαζί ήταν. Μαζί ψήφιζαν τα τεχνικά προγράμματα, μαζί ψήφιζαν τη διπλή ανάπλαση στην Αθήνα, το μεγάλο περίπατο κτλ.